Μια κορυφαία στιγμή της δημοκρατίας που είναι οι εκλογές να δαιμονοποιείται. Ξεχάστηκε. Ακούγαμε απίστευτα πράγματα. Όπως ακούσαμε την κυβέρνηση που απέρχεται να επενδύει στον πανικό και στο φόβο. Απίστευτα πράγματα που δεν φαντάζομαι ότι τα υιοθετεί αυτά ο κύριος Τσιάρας. Κλείνουν τράπεζες, κάνουν, φεύγει το φύγω από τη χώρα, διάφορα τέτοια. Πάνε, τα ξεχνάμε και αυτά. Θέλω επίσης να πω το εξής. Αυτή η κυβέρνηση που έφυγε έδωσε μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανένας. Όταν το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής μας δίνει ένα νούμερο 6.300.000 που είναι μεγαλύτερο στα όρια της φτώχειας. Το ίδιο 700.000 ερήμωση Αθήνα Λουκέτα. 3 εκατομμύρια ανασφάλιστοι. Όχι 1,5, 2,5 εκατομμύρια άνεργοι, γιατί δεν είναι εργαζόμενος αυτός που κάνει ένα μεροκάμα, το ξέρω εγώ, τη βδομάδα ή το μήνα. Όταν μας δίνει μισό σχεδόν εκατομμύριο νέα παιδιά από την Ελλάδα, κυρίως νέα, να έχουν φύγει στο εξωτερικό, γιατί η ανεργία δεν θα ήταν τόση, θα ήταν συν ακόμα αυτούς τους ανθρώπους που φύγανε. Δεν ξέρω πόσο περήφανος μπορεί να νιώθει. Άκουσα τον κύριο Σταμάτη σήμερα με έκπληξη. Λέει, χάσαμε γιατί κάναμε φοβερό καλό στη χώρα. Και ψαχνόμουν, ποιο είναι το φοβερό καλό. Και την ίδια στιγμή, κύριε Ξενάκη, κύριο Κούρη, φύγανε 300 δις κατά πολύ επίκη χαρακτηρισμό. Πιο πολλά από αυτά φορολόγικα και πήγανε στο εξωτερικό. Δεν ψάχτηκε ούτε μία offshore. Δεν ψάχτηκε ούτε μία λίστα. Αισιοδοξείτε πως αυτό μπορεί να γίνει και να θέλω, γίνει γρήγορα. Κύριε Ξενάκη, επιτρέψτε. Αυτό, όχι, όχι. Γι' αυτό υπήρξε τιμωρία. Συντελεστής δυσκολίας μεγάλος. Πολύ μεγάλος. Και όχι μεγάλες κουβέντες. Αλλά θέλω να θυμίσω ότι οι 5 δικαστικές ενώσεις, όχι εγώ, είπαν ότι κύριοι παρανομείτε. Δεν μας αφήνετε να κάνουμε τη δουλειά μας. Θέλω να θυμίσω ότι ο δικός τους άνθρωπος, ο Γιώργος Σούρλας, τον τιμάω. Θυμάται ο Μάξο Κούρη, ήταν ο πρώτος που έκανε περώτηση για τον Κοσκοτάκη την πλήρωση. Και εμείς τα θυμόμαστε, κύριε. Τους έδωσε 80 τεκμηριωμένες περιπτώσεις διαφθοράς, δεν ψάξανε καμία. Ούρλιαζε επί 3 χρόνια, εισδροές εκροές, βάλτε τους λέει μετρητές. Ούρλιαζε στο κύριο Στουρνά να του δώσει τα ονόματα των τραπεζιτών που δώσαν 23 δις χωρίς καμία αγγίση και έφυγαν κατευθείαν για το εξωτερικό. Θέλω να θυμίσω ότι ο Λέανδρος Ορακίτζης 14 περιπτώσεις παράνομων τροπολογιών νύχτα, λέει. Δεν με αφήνετε να κάνω τη δουλειά μου. Και θέλω να πω, στο σεβαστό για μένα, κύριο Τσιάρα, και στο σεβαστό, στο θεσμό του Πρωθυπουργού, περνάγατε νύχτα τροπολογίες, κύριε Τσιάρα. Η μία απάλασε αποβεβαιωμένα πρόστιμα και χάναμε 1.200.000.000 ολιγάρχες. Η άλλη απαλλάσσατε τραπεζίτες, οι οποίοι έδιναν τράπεζες σε ανθρώπους που είναι υπόδικοι. Η άλλη κάνατε το κακούργημα πλημέλημα. Και βγήκανε τουλάχιστον 60 από αυτούς που ήδη ήταν προφυλακισμένοι, ενώ συνεχίζουν να είναι υπόδικοι. Θέλω να πω και τελειώνω. Τελειώστε για να ότι ζήσαμε μια ζωφερή πραγματικότητα. Μια φοβερή πραγματικότητα όπου η ελληνική κοινωνία εξοντώθηκε. Πιάσαμε πάτο, λυπάμαι που το λέω. Οι εκλογές που γίνανε πριν 4 μέρες πρέπει να μας προβληματίσουν όλους. Και εσάς, γιατί εγώ σέβομαι τη Νέα Δημοκρατία σαν κόμμα, ειλικρινά σας το λέω. Δεν σέβομαι το περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Μάλιστα. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι ο κύριος Μπαλτάκος, ο κύριος Γεωργιάδη και ο κύριος Βορύδης έχουν σχέση με τη Νέα Δημοκρατία των Καραμαλίδων. Και τελειώνοντας, θέλω να πω το εξής. Έδωσε ένα μήνυμα, πιστεύω, ο κόσμος και είπε: παιδιά, διαπραγματευτείτε. Αισθανθήκαμε περήφανοι για αυτό το απλό που έγινε με την Ουκρανία. Όλοι, δεν με νοιάζει αν το έκανε ο Κοτζιάς ή οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε να το έκανε. Πρώτη φορά είδαμε. Και μόνο το γεγονός που ακούσαμε τον κύριο Σούλτς, δηλαδή είναι έξω από κάθε δύο, λέει, θα προτιμούσα λέει, να κάνετε αυτή με το ποτάμι. Εγώ σέβομαι όντως, και το ποτάμι. Όντως, είναι, αυτή, είναι αυτή η συμβουλή που μπορεί να δίνει ο πρόεδρος του κύριο Βαφάνος.